Πάμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, να υποδεχθούμε τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Καλησπέρα, κύριε Παπαϊωάννου. Καλησπέρα σε εσάς. Με αυτή σας την ιδιότητα θα συνομιλήσουμε απόψε, γιατί νομίζω ότι όσα δημήθησαν σήμερα στη Βουλή, αλλά και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου και η επικείμενη απόφαση του εκλογοδικείου, αλλά και ένα συνδυασμός γεγονότων, νομίζω ότι δημιουργούν το πλαίσιο εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έξαρση, υπάρχει άνοδος και σε επίπεδο πολιτικό αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό της ακροδεξιάς και της μισαλόδοξης οπτικής της στα πράγματα. Δεν ξέρω αν σας βρίσκω σύμφωνο. Ναι, φυσικά και συμφωνώ. Νομίζω πως έχει μία σημασία συμβολική προφανώς να καταδικάσει κανείς την απεχθή βίαιη συμπεριφορά, ειδικά εντός του κοινοβουλίου. Αλλά νομίζω πως πρέπει με συστηματικότητα να προσπαθούμε να βλέπουμε την πιο μεγάλη εικόνα. Είναι σαφές ότι τέτοιου τύπου μορφώματα διάδοχα σχήματα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή συνεχίζουν να έχουν στους κόλπους τους πρόσωπα που βρίσκονται εντός ή αγγίζουν το ποινικό περιθώριο και έχουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές μπράβων και τα λοιπά, ανθρώπων της νύχτας. Από εκεί και πέρα, μερικά σημεία που νομίζω ότι ενδεχομένως βοηθούν αυτόν τον προβληματισμό. Το πρώτο είναι, νομίζω πως χρειάζεται με προσοχή κανείς να βλέπει μια κοινοβουλευτική δημοκρατία η οποία εναποθέτει τις ελπίδες της στο δικαστικό σύστημα για να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά. Και μάλιστα ειδικά όταν έχουμε την πολύ πρόσφατη εμπειρία από τις περισσινές προσπάθειες ανακοπής του κοινοβουλευτικού εκλογικού βίου αυτών των σχημάτων που είχαν οδηγήσει σε τραγελαφικά αποτελέσματα. Φωνάζατε κάποιοι τότε και μαζί σας και εμείς ότι δεν είναι αυτή η λύση και δεν είναι αυτός ο τρόπος και η φόρμουλα. Δεν είναι αυτή η λύση και ειδικά όταν πρόσωπα σαν τον καταδικασμένο διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρη έχουν τη δυνατότητα να κινούνται με μεγαλύτερη ευελιξία και έτσι να δημιουργούν την εικόνα ότι η δημοκρατία ασθμένουσα προσπαθεί να τους ακολουθήσει. Σας θυμίζω τα παιχνίδια με τον εισαγγελέα στον οποίο έδινε και μετά έπαιρνε πίσω το χρήσμα και πώς ευτελίζονταν άνθρωποι και θεσμοί πέρυσι. Άρα αυτό είναι το ένα ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Φυσικά δημιουργεί μια ανακούφιση το να μην μετέχουν σχήματα σαν αυτά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι στον μακρό χρόνο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι άλλος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης. Ειδικά για τα γεγονότα τα σημερινά, εγώ θα προσέθετα μια ακόμη ανησυχία. Η ανησυχία μου είναι ότι δημιουργούν ένα κλίμα κανονικοποίησης της υπόλοιπης ακροδεξιάς. Δηλαδή, προφανώς, όταν έχεις έναν serial killer, το λέω, λέω την αναλογία, τότε ένας εγκληματίας βαρύς του κοινού ποινικού δικαίου μπορεί μπροστά του να μοιάζει ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνος. Όταν έχεις μορφώματα σαν τους Σπαρτιάτες, μοιάζει ότι η ακροδεξιά της Νίκης ή του Βελόπουλου είναι ισόφρονα ακροδεξιά. Αυτό δημιουργεί λοιπόν έναν κίνδυνο να μετατοπίσουμε αυτό το υγειονομικό κορδόνι. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαϊωάννου, να καλωσορίσω και τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, τον καθηγητή συνταγματικού στο Τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να ολοκληρώσει παρακαλώ ο κύριος Παπαϊωάννου και να ζητήσουμε και τη δική σας γνώμη, γιατί θυμόμαστε που στεκόσασταν πρώτων εθνικών εκλογών αναφορικά με την συγκεκριμένη νομοθεσία που θα έθετε εκτός. Ναι, νομίζω ότι τα συζητούσαμε και μαζί με τα κελήφη, ακριβώς. Τα κόμματα κελήφη. Ελάτε, κύριε Παπαϊωάννου. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτής της διαρκούς διολίσθησης προς τα ακροδεξιά, έτσι που στο όνομα ενός όλο και πιο ακραίου άκρου, να το πω έτσι, να μοιάζει ότι η υπόλοιπη ακροδεξιά, η κανονικοποιημένη ακροδεξιά, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. Φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με το να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές που κάνουν τον Βελόπουλο να μοιάζει μια ήπια ακροδεξιά φωνή, και το δεύτερο που είναι το πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου είναι η διολίσθηση του σύνολου ή μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος προς τα δεξιά, με υποψηφιότητες τύπου Μπελέρη ας πούμε,
Θυμίζουμε ότι ο Μπελέρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στην πράξη αποδειχθεί ότι μετήχε σε απόπειρες βίαιων ενεργειών, είναι ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο και ότι εργαλειακά χρησιμοποιείται στο όνομα της δημιουργίας αναχωμάτων προς τα ακροδεξιά. Αλλά το να πηγαίνεις προς τα ακροδεξιά για να προσπαθήσεις να αποδυναμώσεις την ακροδεξιά είναι ένας πάρα πολύ ολισθηρός δρόμος, μας το έχει δείξει η ιστορία σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Κύριε Καϊδατζή, να έρθουμε και εσάς. Είχαμε μια απόφαση σήμερα, μάλλον αναμενόμενη θα έλεγε κανείς, η οποία βεβαίως έρχεται μετά από μια πρώτη απόφαση που αφορούσε το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, αυτούς τους περιβόητους Έλληνες για την πατρίδα ή όπως αλλιώς λέγονταν, και ενώ πολλοί και εσείς καθηγητές ενός συνταγματικού δικαίου επισημένατε ότι εκείνη η πρώτη απόφαση δεν απέκλειε αυτό το οποίο τελικά είχε συνέβη. Είχε διχαστεί η επιστημονική Βεβαίως, κοινότητα είναι αλήθεια τότε. Αυτό. Ο είναι κ. Καϊδατζή ήταν από εκείνους που έλεγε ότι αυτό είναι, θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Ναι. Ότι δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί ένα άλλο κόμμα με έναν διαφορετικό μανδύα, πίσω από το οποίο όμως θα κρύβονται οι νεοναζί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και ως διευθύνοντες εγκληματική οργάνωση. Τελικά αυτό φαίνεται ότι συνέβη. Η απόφαση η σημερινή πράγματι ήταν προδιαγεγραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μια απόφαση, μια θετική εξέλιξη. Η τροπολογία που ψηφίστηκε τον Φλεβάρι πριν ένα χρόνο για τις βουλευτικές εκλογές και επεκτάθηκε το Γενάρη φέτος για τις ευρωεκλογές ήταν λάθος, παραμένει λάθος. Για πολλούς λόγους. Μπορώ να σας αναφέρω δύο βασικούς λόγους που δεν είναι καν νομικοί, είναι δικαιοπολιτικοί λόγοι. Ο πρώτος και πιο βασικός λόγος είναι ότι η απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές δίνει το δικαίωμα σε αυτό το κόμμα της εξτρεμιστικής άκρας δεξιάς να εμφανίζεται ως ένα κόμμα διοκόμενο από τη δημοκρατία, ως ένα θύμα της δημοκρατίας, άρα ως έναν αντισυστημικό πολιτικό χώρο και έτσι να κερδίζει έδαφος, επιρροή και υποστήριξη σε ένα όχι αμεληταίο κομμάτι του εκλογικού σώματος. Και να ηρωποιείται δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Θυματοποιείται και ηρωποιείται. Γίνεται πιο ελκυστική για όσους φαντασιώνονται αντισυστημικότητες. Άρα το ενισχύει πολιτικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτών των νομοθεσιών. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι μια αλυσιτελής ρύθμιση. Μια αναποτελεσματική ρύθμιση. Το είδαμε πέρσι, όπου υπήρχε έτοιμο το κόμμα ρεζέρβα. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην το δούμε, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και φέτος στις ευρωεκλογές. Μήπως δηλαδή κάποιο από τα άλλα κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές είναι ένα κόμμα ρεζέρβα ή ακόμα χειρότερο, μήπως υπάρχουν υποψήφοι ρεζέρβα για τους οποίους θα δοθεί γραμμή και θα εμφανίζονται ως εκπρόσωποι. Γραμμή από τον Κασιδιάρη, συγγνώμη, δηλαδή να παίξει ο Ηλίας Κασιδιάρης το ίδιο παιχνίδι με άλλο κόμμα. Να δώσει πυροζήλη σε άλλο κόμμα. Ή άλλο κόμμα ή υποψηφίος ορισμένου κόμματος. Αναφέρθηκε υποψήφιος μεγάλου κόμματος προλίγο από τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος κινείται σε ένα χώρο πάρα πολύ συγγενή. Για τον κύριο Μπελέρη, λέτε. Ακριβώς. Σε ένα χώρο πολύ συγγενή με την εξτρεμιστική άκρα δεξιά. Πού ξέρουμε αν θα εκλεγεί ο συγκεκριμένος υποψήφιος, αν δεν εκ των υστέρων προκύψει ότι τον στήριζαμε και εμείς. Είναι δικός μας άνθρωπος. Ο κύριος Μπελέρης τώρα είναι εκλεγμένος δήμαρχος Χυμάρας. Δηλαδή, οι ενέργειες για τις οποίες είχε κατηγορηθεί ήταν για τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σήμερα είναι εκλεγμένος δήμαρχος. Εννοώ μήπως είναι λίγο βαρύ να λέμε. Βαρύ και υπερβολικό μπορεί να είναι. Τίποτα όμως δεν αποκλείεται. Το είπα ως παράδειγμα. Δεν αποκλείεται να εμφανιστεί κάποιος άλλος υποψήφιος σε κάποιον άλλο συνδυασμό που δεν τους ξέρουμε. Έτσι, 31 συνδυασμοί. Και άλλα πρόσωπα ακούγεται ότι ενδεχομένως ετοιμάζονται για προθερμαίνονται στην κατεύθυνση αυτή που λέει ο κ. Καϊδατζής. Ότι πάντως με έναν καλό υπολογισμό όλα αυτά μπορούν να γίνουν και υπάρχουν πάντα οι δυνατότητες παράκαμψης των νομικών απαγορεύσεων. Η ουσία είναι ότι την εξτρεμιστική ακροδεξιά δεν την αντιμετωπίζεις με αμιγώς νομικά μέσα, αυτό είναι λάθος. Την εξτρεμιστική ακροδεξιά την αντιμετωπίζεις με πολιτικά μέσα. Και θα επιμείνω σε κάτι που το έχω πει πολλές φορές. Δεν γίνεται τυπικά να αποκλείς με αποφάσεις δικαστικές κάποιους συγκεκριμένους χώρους και την ίδια στιγμή να ανέχεσαι τη σκανδαλώδη εύνοια που απολαμβάνει ο καταδικασμένος και έγκλειστος νεοναζί Φερερίσκος που κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή παρανόμως. Κύριε Καϊδατζή, να θεωρήσουμε δεδομένο πως το εκλογοδικείο δεν θα πάει κόντρα στον Άριο Πάγο και άρα
θα βρεθούν και εκτός Βουλής το επόμενο διάστημα οι Σπαρτιάτες. Κάθε άλλο. Δεν θεωρώ καθόλου δεδομένο κάτι τέτοιο. Είναι πολύ δύσκολη η θέση του εκλογοδικείου και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή. Άλλωστε, οι δύο διαδικασίες τυπικά τουλάχιστον δεν συνδέονται. Προφανώς θα συνεκτιμήσει το εκλογοδικείο την απόφαση της σημερινή του Αρείου Πάγου, ωστόσο δεν δεσμεύεται εννοείται από αυτήν και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα καταλήξει την ίδια κρίση. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η διαδικασία στον Άριο Πάγο δεν είναι δίκη. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι δίκη. Είναι μια ταχύτητη διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 48 ώρες. Η διαδικασία στο εκλογοδικείο είναι κανονική δίκη που κρατάει μήνες. Είναι διαφορετικό λοιπόν το βάθος και το εύρος της εξέτασης. Κυριάκο, είχες ερώτημα να το κάνεις. Τον κύριο Παπαϊωάννη, παρακαλώ. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν θέλει ο Μάριος να ρωτήσει κάτι τον κύριο Καϊδατζή. Όχι, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο το ίδιο ερώτημα. Οπότε κάνε εσύ, Κυριάκο. Κύριε Παπαϊωάννη, είπατε πριν ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι μπορεί να έχουν πάρει το χρήσμα από τον Ηλία Κασιδιάρη, να συνομιλούμε με τον κύριο Κασιδιάρη. Μπορεί κανείς να εκτιμήσει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα προχωρούσα να κάνω ονοματολογία, αλλά όσοι παρακολουθούμε λίγο τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα προσώπων και στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημιουργεί δυναμικές υποψηφιότητων κτλ. Αλλά στον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα, θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Μιλώντας για την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, δεν μπορεί να αποσυνδέσει κανείς αυτές τις εξελίξεις από το γεγονός ότι η χώρα μας συνεχίζει σχεδόν καθημερινά να σημαδεύεται, να στιγματίζεται με εκθέσεις είτε ξένων χωρών, είτε διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών για τα μεγάλα προβλήματα στο κράτος δικαίου. Θέλω να πω δηλαδή ότι μία διολίσθηση προς τέτοιου τύπου αντιδραστικές ιδέες δημιουργεί και τις αντίστοιχες συνέπειες και παρενέργειες και στο κράτος δικαίου. Το βλέπουμε αυτό. Θα έλεγα δηλαδή ότι δεν είναι ανάγκη η ακροδεξιά να είναι πρώτη δύναμη. Η ακροδεξιά επηρεάζει, δημιουργεί ατζέντα, σχηματίζει και επηρεάζει το δημόσιο διάλογο και τις δημόσιες πολιτικές. Γι' αυτό και εγώ έχω αρχίσει να έχω και μία, επιφύλαξη ως προς τη χρήση του όρου «ο κίνδυνος της ακροδεξιάς», γιατί αυτό παραπέμπει σε κάτι μελλοντικό. Ο κίνδυνος της ακροδεξιάς είναι αυτό που ζούμε ήδη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η ακροδεξιά να πιέζει και στο όνομα της αντιμετώπισής της δυνάμεις οι οποίες δεν λειτουργούν με τον πιο δημοκρατικό τρόπο να εμφανίζονται δημοκρατικές και να εμφανίζονται ως η μοναδική λύση της δημοκρατίας. Και μία δεύτερη σκέψη, θα έλεγα ότι τώρα μοιάζει πιο γυμνό από ποτέ όλο το επιχείρημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε μια πολιτική που είναι η θεωρία των δύο άκρων. Όταν βλέπει κανείς αυτές τις βίαιες πράξεις από την πλευρά συστηματικά τέτοιων εξτρεμιστικών δυνάμεων, βλέπει πώς λειτουργήσε, όχι απλώς από προσανατολιστικά, εγώ θα έλεγα όθησε σε αυτή την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς η διαρκής προσπάθεια ενοχοποίησης και ενός άλλου άκρου. Και τώρα αυτό το πληρώνουμε. Δυστυχώς είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Παπαϊωάννου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας θερμά. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ανοίγει περισσότερο την κουβέντα και δεν την κλείνει. Εύχομαι δηλαδή και στα σπίτια που μας παρακολουθούν να κατανοηθούν οι λεπτές διαφορές τις οποίες παρουσιάσατε. Να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, Διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, και βέβαια τον κύριο Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Ευχαριστώ θερμά και τους δυο σας.